Okay. Δεν βρήκα κάτι εποχιακό, οπότε πάρτε ένα James Bond. Χριστουγεννιάτικο. Sly Spy, τώρα και σε Άμστραντ. Τι κάνετε, παιδάκια? 0-0-0, σαν τον Θουβού. Το Sly Spy στον Άμστραντ, το οποίο το έχω original. Κάποιος φίλος που δεν το ήθελε πια, μου το έδωσε τότε. Θυμάμαι, το είχα τερματίσει στην Αμίγκα σχετικά εύκολα. Και αργότερα μου το έφερε ο φίλος μου ο Βασίλης σε Άμστραντ. Όπα. Φοβερά γραφικά, έτσι. Φοβερά γραφικά στον Άμστραντ. Κοίτα εδώ. Πάμε την άλλη. Μου το έφερε κοπιαριστό, φρέσκο, να το δω στον Άμστραντ. Όπως έχω ξαναπεί, δεν το εκτίμησα τότε, γιατί είχα παίξει την έκδοση Amiga. Όχι πώς πάει και αυτό, όχι πως Amiga είναι τίποτα. Εντάξει, καλό είναι. Εδώ στον Amstrad τα χρώματα και τα γραφικά σκίζουν τους υπόλοιπους οκτάμπιτους, Spectrum και Commodore. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ήχο. Έχει μόνο στην εισαγωγή και δυστυχώς δεν έχει in-game. Τίποτα δεν έχει, βουβό τελείως. Αν και υπάρχουν δύο εκδόσεις, αυτή της κασέτας και της δισκέτας. Αφού υπάρχει σε κασέτα, λογικά παίζει σε 464. Άρα, γιατί στον 628 δεν έχει ήχο? Συνήθως τα 128 και παιχνίδια, αν δεν χρησιμοποιούν την page memory, τα υπόλοιπα 64 kilobyte, για γραφικά, εκεί βάζουν τη μουσική στο παιχνίδι. Και ναι, αυτές είναι οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ 64 με 128. Πάντως, στη δισκέτα για 628 η μουσική πάλι δεν υπάρχει. Οπότε είναι απευθείας port. Για 64 kilobyte μηχάνημα, όπως ο 464, τα γραφικά, οι πίστες και γενικά όλο το πακέτο είναι τρομερό επίτευγμα να χωρέσουν. Θα μου πεις, είναι multi-load. Κάθε πίστα φορτώνει και σβήνει την προηγούμενη για να φέρει την επόμενη. Ναι. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, είναι πολύ ποιοτικό το παιχνίδι. Εδώ τώρα έχει ένα... Να, λείπει. Μόνο στην Amiga το έχω δει αυτό και δουλεύει. Πιάνεις εδώ ένα τσουτσούνι και περνάς απέναντι, το οποίο δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Οπ. Εύκολη δουλειά αν ξέρεις τι κάνεις και σε αυτό, αλλά υπάρχουν πολλά τσιπ
deaths, καθώς και το collision detection στο fire είναι ό,τι να είναι μερικές φορές, ειδικά στους πίσω-πίσω παίχτες και σε όλες τις εκδόσεις. 4 ζωές. Ενέργεια. Πολύ εύκολα χάνει το όπλο εδώ στον Άμστραντ. Στο σπέκτρο μου το είχαμε κρατήσει, αν θυμάμαι καλά. Βλέπω να τον πίνω. Και ναι, θα τον πιω. Όπου να είναι. Πού το χτυπάμε τώρα, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ούτε ενέργεια έχει, ούτε ήχο. Κα, το boost. Ωραία. Είναι η έκτη φορά που ξεκινάω να το τερματίσω. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ωραία, πήραμε το γρηγοράκι. Κοκακόλα! Γιατί η πρώτη δισκέτα έφτανα στο πρώτο boss, σταμάταγε. Μια άλλη version σταμάταγε αλλού. Άλλη version δεν φορτώνε καν. Άλλη μου κράσαρε στη μέση. Δοκίμασα την έκδοση της κασέτας. Δεν έβγαλε τους τελικούς κακούς στο στην τελευταία πίστα και λέω είναι μπαγκαρισμένη. Σκράπ και αυτό. Μετά είδα ένα βίντεο και βλέπω ότι δεν υπάρχει ούτε στο βίντεο, οπότε δεν θυμάμαι καλά αν υπήρχαν τελικοί κακοί. Εκεί που ανεβαίνεις στον πύραυλο. Τέλος πάντων, το ξαναπέζω τώρα σε μια δισκέτα που έχω βρει και ελπίζω να τερματιστεί. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Μπούρου, 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 μπούρου. Μια ζωή. Μπράβο. Φοβερά γραφικά. Για την εποχή. Η ιστορία λοιπόν του Sly Spy, η οποία είναι ξεσηκωμένη από τις ταινίες James Bond, του Εγγλέζου James Bond, αλλά αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Αμερική. Ο Sly, ο δικός μας εδώ, έχουμε και εμείς Sly, Sly M, στην ομάδα, εκτός από τον πρωταγωνιστή εδώ πέρα, ωραία. Ο Sly λοιπόν είναι λογικά Αμερικάνος, πήραν, να πούμε ότι κλέψαν οι Αμερικάνοι, το αντιγράψανε. Δεν θα ήταν σωστό, αν και το κάνουν, γιατί είπαμε, είναι μια αγγλική ταινία, η οποία τώρα εκτελήσεται στην Αμερική και την έχουν γράψει οι Ιάπωνες. Έχω αναφέρει ότι είναι dataist. Έτσι. Οι σφαίρες εδώ είναι αόρατες, σε κάποια sprites όπως βλέπετε. Εδώ είναι τιγρής. Ναι, ωραίες τιγρές ρε φίλε, στον Άμστραντ, ωραίες. Ζωντανές. Φοβούμε! Εύκολο, εύκολο. Πολύ εύκολο εδώ, στον Άμστραντ. Λοιπόν, στην Αμερική, κάπου στο 1990 κάτι, δεν μας λέει ακριβώς, σε μια λιμουζίνα είναι το προεδρικό ζευγάρι της Αμερικής και χαιρετάνε. Και σκάνε κάτι, το βγάλαμε γι' αυτό, πήραμε τον κομμενάκι. Ωραία, πούστ. Είχα γκαβωθεί με το Spectrum και τελικά γκαβώνομαι και στον Άμστραντ εδώ, ρε. Ας είναι σε καλύτερη μοίρα, ε. Και σκάνε κάτι τρομοκράτες, πυροβολούν το προεδρικό ζευγάρι και πέφτουν νεκροί. Εμείς, αφού είμαστε στις
πράκτορες, αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε έρευνα στο χώρο, ανακαλύπτουμε τους τρομοκράτες οι οποίοι έχουν ναρκωτικά, έχουν πυρηνικά και έχουν λαδώσει και κάποιους στην κυβέρνηση και προσπαθούμε να τους καθαρίσουμε. Αφού λοιπόν το κάνουμε, Σαϊνόμπι εδώ το στείλε και Rolling Ronnie, Rolling Thunder, άρα πάνω. Αφού λοιπόν το καταφέρουμε αυτό, από το πουθενά εμφανίζεται ο νεκρός πρόεδρος και μας δίνει συγχαρητήρια. Τώρα γιατί μη ρωτάτε, κάτσε να φάμε εδώ το σώρα, τον ήπιαμε. Πάμε, έχουμε δύο κοντίνια για ακόμα. Λες για να μιλάω. Οπ, το hit detection είναι την ώρα που πετάει το καπελάκι. Εκεί τον χτυπάς. Στο χεράκι του. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος, σαν τον Λάζαρο, εμφανίζεται, μας δίνει συγχαρητήρια. Και μετά, έρχονται κάτι κοπέλες, οι κόρες του. Όπως λέει και το σενάριο. Και μας αγκαλιάζουν. Πάρτα. Και φεύγουμε λοιπόν με τις κόρες του Προέδρου. Τηλέφωνο τώρα. Κλείσε, δεν το θέλω. Άντε από εδώ. Τι έλεγα. Ναι, για την παλαβομάρα της Data East. Τέλος πάντων, δύο στοιχέζει και αυτή. Ωραία παιχνίδια είχε κάνει όμως. Μου αρέσει αυτό το game, είναι διαχρονικό. Είπαμε, το έχω τερματίσει για Spectrum, για Commodore. Ελπίζω τώρα και για Astrad. Σόφα. Να το πάλι. Με τα τσουτσουνάκια του. Χαζό boss τελείως, από ό,τι βλέπω. Πανεύκολος. Για Commodore όχι, ψέματα, δεν το έχω τερματίσει, τι λέω. Το έχω τερματίσει για Amiga, για Spectrum και ελπίζω για Astrad. Είναι το σωστό. Πάμε κάτω. Ω, εδώ στο Spectrum ήταν όλο καρφιά ή ήταν άλλο σημείο. Εντάξει, καλά. Το Rolling Thunder θέλω να παίξω. Το είχα τερματίσει πριν χρόνια. Πω, πού στο έπεσε. Έλεγα λοιπόν... Τι έγινε. Α, να, ούτε εδώ έχει εχθρούς. Μάλιστα. Ίσως είναι η έκδοση έτσι, στον Άμστρα, δεν το θυμάμαι. Οπ, 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 οπ. Τσιγαράκι μεγάλε. Που είναι, είναι έτσι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Φιλάκια.